Η Μικρασιατική Εκστρατεία δεν αποτελεί μόνο, λέει, μέγιστο πάθημα, αλλά και μέγιστο μάθημα, καθώς ξεκίνησε ως η μεγαλύτερη νεοελληνική εποποιία και κατέληξε στη μεγαλύτερη τραγωδία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η αγαπημένη, ούτε καν αγαπητή, Μαρίζα Φουντοπούλου. Πώς είστε? Καλημέρα, χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους μας για πολλούς λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά, το αυτό επιθυμώ και δίμας. Για ποιον λόγο κανείς να πάει στο περίπτερο και εκτός του να πάρει τα παραπολιτικά που αν τα διαβάσει με προσέγγιση Superman, X-Ray Vision, αν διαβάσει τα παραπολιτικά με προσέγγιση Superman, έχεις καταλάβει γενικώς τι παίζει και τι γίνεται εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ποιος, ποιον, γιατί, πώς, τι τρόπο, όλα αυτά. Όμως, αν πιάσει και στα χέρια του ο ακροατής μας και ο αναγνώστης της εφημερίδας αυτό το βιβλίο, πώς θα ωφεληθεί? Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους αυτό το βιβλίο, αυτός ο τέταρτος τόμος προσφοράς της εφημερίδας, αυτό το Σάββατο, νομίζω αύριο θα δοθεί. Τρεις λόγους λοιπόν πρέπει να δούμε για την ανάγκη. Ο πρώτος είναι καθαρά ιστορικός και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία του να ασχοληθούμε με το πεδίο της ιστορίας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι η ιστορία είναι ένα πεδίο καθαρά ανθρωποκεντρικό και ένα πεδίο το οποίο ενώνει τους ανθρώπους και δεν τους χωρίζει. Άρα πρέπει να ξέρουμε ιστορία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να γνωρίσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τους άλλους και όλοι μαζί να πάμε σε αυτό το οποίο το ψάχνουμε, το συζητάμε, το θέλουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι, αλλά κάνουμε πάρα πολύ λάθος μέσω του διχασμού, της διαφορετικότητας και του μίσους. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό η ιστορία. Η ιστορία ενώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι αυτή η συγκεκριμένη περίοδος. Η μικρασιατική καταστροφή, η οποία για πολλούς και από πολλούς ιστορικούς έχει χαρακτηριστεί ακόμη μεγαλύτερη και από την Άλλη Κωνσταντινούπολη, ακόμη μεγαλύτερη και από την πτώση του Βυζαντίου, είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή ιστορική. Γιατί αυτό? Επειδή ουσιαστικά στην πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν ξεριζώνεται το ελληνικό στοιχείο, στην πτώση του Βυζαντίου δεν ξεριζώνεται το στοιχείο 4-5.000 χρόνων διαρκούς παρουσίας, ενώ το 22... Ενώ το 22 ξεριζώνεται, άρα στην πραγματικότητα η έννοια του ελληνισμού γίνεται ελλαδισμός. Έτσι. Και εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη διαφορά. Και ο Κοντογιώργης είναι... έχει ενδιαφέρον βιβλίο για αυτό τον τελευταίο καιρό και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος έχει ένα ενδιαφέρον βιβλίο για αυτό το ζεύγος των αντιπαρατηθεμένων ενιών και πραγματικοτήτων που λέγεται ελληνισμός, ελλαδισμός. Βεβαίως, αυτό, περί αυτού μιλώ και βεβαίως επειδή άκουγα με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία σχολιάζεται πριν από λίγο, να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία, το νούμερο 31-328 του Ηλία Βενέζη, αλλά και το βιβλίο της αδερφής του, της αγάπης Μολυβιάτη Βενέζη, το χρονικό των 10 ημερών. Γιατί έχει και λογοτεχνία εδώ κάτι να πει, άλλο μεγάλο κομμάτι. Μία περίοδος λοιπόν επίσης από την οποία ξεκινάει στην πραγματικότητα η νέα ελληνική ιστορία. Από το 22 και εξής, που βλέπουμε πραγματικά τον ελλαδισμό ή ελληνισμό να προσπαθεί να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και μία χρονική στιγμή βέβαια που αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο μάθημα, γιατί φάνηκε ότι ήταν ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν και τα πετρέλαια από πίσω με τις πετρελαϊκές εταιρείες, ήταν οι σύμμαχοι, Άγγλοι, Ιταλοί, Γάλλοι, ήταν ο πολιτισμός, ήταν η γλώσσα, ήταν η θρησκεία, είναι μεγάλο κεφάλαιο η Μικρασιατική Εκστρατεία από μόνη της. Και ο τρίτος λόγος βεβαίως είναι ο άνθρωπος, είναι ο Σαράντος Καργάκος, ο συγγραφέας αυτού του έργου, του τετράτομου έργου. Άκουσα επίσης αυτό το οποίο λέξει στην αρχή για το σχόλιο. Το έγραψε του, κυρία, η οποία υποτίθεται ότι κινείται στα φιλελέ πέριξ. Το ξέρω. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι οι έννοιες του έθνους, της εθνικής συνοχής και του πατριωτικού φρονήματος δεν συμπίπτουν ούτε λογικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε με το σοβινισμό,
ούτε με το φανατισμό, ούτε με το μίσος προς τους άλλους λαούς της γης. Και το έθνος και το πατριωτικό φρόνημα και η εθνική συνοχή είναι έννοιες άκρος αλληλέγγυες, θα χρησιμοποιήσω όρο της αριστεράς, γιατί δεν πρέπει να καπηλεύονται τους όρους. Είναι όροι όλων μας. Μα εγώ κατέβηκα με σύνθημα Λευτεριά στην Αλφα Αθήνας, τι λέτε τώρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στις επόμενες εκλογές θα είναι κάτω τα ξερά σας από την Αλφα, κάπως έτσι δηλαδή. Όντως δεν τους αφήνουμε. Ωραία, με συλλογικότητα. Έτσι, με συλλογικότητα και αλληλεγγύη. Δεν είναι δική τους, ρε, οι όροι. Όχι, όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Να είναι καλά δηλαδή οι άνθρωποι, να τους καταλάβουν λίγο καλύτερα, διότι τους έχουν παρανοήσει κιόλας πολύ βαθιά. Και εμείς είμαστε εδώ να ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Έτσι, και δεν χρειάζεται να βάζουμε ταυτότητες στους ανθρώπους και μάλιστα αρνητικά φορτισμένους. Μαρίζα Φουντοπούλη, τώρα πας κόντρα σε μια ολόκληρη εποχή. Woke και identity politics. Η εποχή η οποία διαφεντεύεται πολιτισμικά από τους λεγόμενους προοδευτικούς, υπερπροοδευτικούς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τέλος πάντων, τους βέβαια αριστερίζοντες και αριστεριστές και αριστερότροπους και αριστερογενείς, σου λέει ότι όχι, θα βρει ο καθένας τη μικρή του ταυτότητα για να φτιάξει μικρές ομάδες και να τα βάλει με όλους τους άλλους. Ναι. Δηλαδή διαρριγνύει ουσιαστικά την ενότητα της κοινωνίας λέγοντας όχι, βέβαια, εσύ βέβαια δεν είσαι άνθρωπος, είσαι πρώτα λεσβία, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι πρώτα δεν ξέρω και εγώ τι, εσύ είσαι πρώτα πώς το λένε, είσαι μαύρος, είσαι πρώτα, πρώτα άσπρος, είσαι πρώτα το ένα, είσαι πρώτα το άλλο. Όχι, παιδιά. Όχι, είσαι παιδιά. Μέλος ενός συνόλου και δεν είσαι μία μονάδα. Είσαι ένας από τους πολλούς. Είναι η μετανεωτερικότητα, είναι η ρευστότητα της μετανεωτερικότητας. Γνωρίζουμε ότι έχει προέλθει από αριστερούς φιλοσόφους. Δεν λέω σοφίες αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι έχει ερμηνευτεί λάθος, επειδή άκουσα και την ευθύνη του ακαδημαϊκού κόσμου να θίγεται με αλφαγιώτα πριν από λίγο. Θα συμφωνήσω, αλλά όχι απόλυτα, γιατί υπάρχουν και κάποιες που δουλεύουν διαφορετικά. Μα κυρίως εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να μένουμε σε κάποιες και κάποιους που δουλεύουν διαφορετικά. Θα πω το εξής. Η κυρία Φουντοπούλου είναι και η επικεφαλής της Επιτροπής η οποία ξαναβάζει τα αρχαία ελληνικά στην ύλη των παιδιών μας από το γυμνάσιο. Μπράβο στην Κεραμαίος, μπράβο στο Υπουργείο, μπράβο σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως κομματικής ή άλλης παραταξιακής και ιδεολογικής ταυτότητας και καταγωγής, που το πλαισιώνουν και το στηρίζουν αυτό το αναγκαίο που θα ξαναέρθει και θα δώσει νέα πνοή στην ελληνική παιδεία. Είναι για μένα πυρηνική βόμβα αυτό που γίνεται και στο πιδάλιο του B52, ενώ Λαγκέι είναι η κυρία Φουντοπούλου που ετοιμάζεται να την ρίξει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμότατα για τον χρόνο σας για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Μου δίνετε δύναμη και αισιοδοξία, κυρία Φουντοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.